Κυρίες και κύριοι, εξ αρχής το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετήθηκε αρνητικά στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου κατά τη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής χθες και είναι απορριπταίο στο σύνολό του. Ο Υφυπουργός δήλωσε καθαρά ότι είναι ένα νομοσχέδιο που το αναμένουν ασμένος οι επενδυτές. Σίγουρα δεν το περιμένουν ασμένος τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των τραπεζών για την απαλλαγή τους από τα βαρύδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρηματοδοτική κάλυψη εκείνων των δανείων που έχουν μεγαλύτερη εγγύηση, των δανείων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, υψηλών εγγυήσεων, που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι δάνεια που συνοδεύονται από υποθήκες. Και σε αυτή την κατηγορία είναι τα στεγαστικά δάνεια που συνοδεύονται με εξασφάλιση υποθηκών. Γι' αυτό το σκοπό οι τράπεζες, με έμεση κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή καραμπινάτη ανακεφαλαιοποίηση, θα μοιράσει ένα πρωτοχρονιάτικο ποναμά ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ως κρατικές εγγυήσεις, προκειμένου στη συνέχεια να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάζουν σε επενδυτές, στα φανς και άλλα κοράκια, προβληματικά δάνεια ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η έμεση κρατική χρηματοδότηση είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος, δηλαδή αφορολόγητη χρηματοδότηση στο όνομα βελτίωσης του χαρτοφυλακίου τους. Σε περίπτωση κατάπτωσης μέρους ή ολόκληρης της κρατικής εγγύησης, το δημόσιο θα κληθεί να αντικαταστήσει τις εγγυήσεις που κατέπεσαν, μεταφέροντας τη ζημιά στις πλάτες των φορολογουμένων. Δηλαδή, όπως και να έχει ο εργαζόμενος λαός, καλείται να σώσει τις τράπεζες. Η όποια απόδοση θα έχουν οι κρατικές αποδόσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων. Αυτό επιτυγχάνεται με ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά για να σώσουν την πρώτη κατοικία τους, που είναι και στις περισσότερες περιπτώσεις. Το λογαριασμό λοιπόν θα κληθεί να το πληρώσει ο λαός, τόσο με την ένταση των πιέσεων και των εκβιασμών σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, ώστε να μην χάσουν τα σπίτια τους στους πληστηριασμούς, όσο και με την παραπέρα λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος με νέες φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις για να βγουν τα σπασμένα της νέας ενίσχυσης των τραπεζών. Αυτό λοιπόν το στόχο εξυπηρετεί το σχέδιο νόμου. Γιατί λοιπόν βιάζεται η κυβέρνηση με κατεπίγουσες διαδικασίες να νομοθετήσει τον Ηρακλή? Διότι η διαχείριση των κόκκινων δανείων αποτελεί αναγκαίο όρο και προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της τραπεζικής ενοποίησης. Εντάσσεται στη στρατηγική για την εμβάνθηση της ΟΝΕ, δηλαδή τη θωράκιση των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνή ανταγωνισμό, εν ώψη και της νέας καπιταλιστικής κρίσης που διαφαίνεται στον ορίζοντα, φορτώνοντας τα βάρη στους λαούς. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν ευνοούν τους πάντες, και τους μεν και τους δε, και τις τράπεζες, τα φανς και τους δανειολήπτες. Ή θα είσαι με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την απαλλαγή τους από τα χρέη, ή θα είσαι με τη σωτηρία των τραπεζών. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ας μην υπάρχουν αυταπάτες. Είναι υποκρισία όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατία, σήμερα διαχρονικά, που ενώ στα λόγια κόπτονται για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφήνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που στην πλειονότητά τους είναι άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, στα νύχια των τραπεζών και στα κοράκια, οδηγώντας τους στην εξαθλίωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εμέσον πλη σαφώς, συμφωνεί με τον πυρήνα του παρόντος σχεδίου νόμου, όταν λέει ότι αυτό προέκυψε ύστερα από πολύ κόπο και πολλή διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία της Μπαν-Μπανκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που ξεκίνησε τη σταδιακή άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, την εντατικοποίηση των πληστηριασμών, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, την αδειοδότηση των διαφόρων εταιριών διαχείρισης των κόκκινων δανείων, των διαφόρων φανς, καθώς και το ιδιώνυμο αδίκημα για όσους αγωνίζονται ενάντια στους πληστηριασμούς. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ
είχε διαμορφώσει ήδη το πλαίσιο και η κυβέρνηση σημερινή πάνω σε αυτό το πλαίσιο το εξελίσσει, δηλαδή κάνει ένα βήμα παραπέρα με το παρόν σχέδιο νόμου. Οι λαϊκές όμως οικογένειες συνεχίζουν να υποφέρουν. Πόσοι απελπισμένοι συμπολίτες μας δεν οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, πόσες οικογένειες δεν διαλύθηκαν, πόσοι δανειολήπτες δεν ζουν καθημερινά τον εξευτελισμό και τις απειλές δικηγορικών γραφείων. Το σχέδιο νόμου όμως δεν χτυπά τους πραγματικούς μπαταχτσίδες, δηλαδή τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι υπεύθυνοι για το μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων και των χρεών προς το δημόσιο. Και δεν τους αγγίζει, διότι από κοινού με τις τράπεζες σχεδιάζουν τα μεγάλα deal με διάφορα επενδυτικά funds μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, αναδιαρθρώσεων, ακόμα και λουκέτων. Στην πραγματικότητα το σχέδιο νόμου φωτογραφίζει τη μεγάλη μάζα των εργατικών λαϊκών οικοκυριών που εξαναγκάστηκαν σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψουν στεγαστικές και καταναλωτικές ανάγκες, που όμως στην πορεία τσακίστηκαν από την κρίση, την ανεργία, τα αντιλαϊκά μέτρα της μειώσης μισθών και τη φορολαϊλασία. Η επιτυχία λοιπόν του Ηρακλή είναι ο θάνατος των δανειοληπτών και η ζωή των τραπεζών. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν μαζί και τα δύο. Και εξυγίαση των κόκκινων δανείων με σκοπό την αναβάθμιση των τραπεζών και από την άλλη μεριά ανακούφιση των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Άλλωστε είναι γνωστά τα μεγάλα κουρέματα των επιχειρηματικών δανείων, ενώ αντίστοιχη ευαισθησία για κούρεμα δανείου σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες δεν υπήρξε ούτε υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, όπως σε κάθε νομοσχέδιο, έτσι και σε αυτό η κυβέρνηση για να διασκεδάσει εντυπώσεις και να εξαπατήσει τη λαϊκή συνείδηση, μιλάει για δημιουργία νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Βέβαια, ούτε η ίδια δεν το πιστεύει. Διότι με την πολιτική της δημιουργεί θέσεις εργασίας χειρότερες από τις υφιστάμενες. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΔΕΗ. Αλλά πιο πρόσφατο παράδειγμα που σχετίζεται και με τη συζήτησή μας είναι η προκλητική στάση της τραπεζικής εργοδοσίας με το πογκρόμα πωλήσεων τραπεζοϋπαλλήλων της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ τη σκυτάλη είναι έτοιμες να την πάρουν και άλλες τράπεζες και να απαλλαγούν από το πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Και ποια είναι η στάση της κυβέρνησης? Ουσιαστικά δίνει στήριξη στις τράπεζες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποκριτικά εμφανίζεται υπερασπιστής των εργαζομένων, όταν είναι γνωστός ότι εκείνος άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τον νόμο 4601 του 2019, που πάνω σε αυτόν πατάει και το παρόν σχέδιο νόμου της κυβέρνησης με το σχέδιο Ηρακλής, που οδηγεί εκτός από την απελευθέρωση των ισολογισμών των τραπεζών και σε 100.000 πληστηριασμούς λαϊκών οικογενειών, τη μείωση των τραπεζικών καταστημάτων περίπου στο μισό και τη μείωση των τραπεζοϋπαλλήλων κατά 15.000, όταν ήδη γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί κατά 40.000 από το 2010. Το ΚΚΕ λέει καθαρά ότι είναι με την προστασία των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να προστατευθούν αυτά, πρέπει να πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία έχει καταθέσει αλλεπάλληλες φορές και έχει απορριφθεί, λιδωρώντας την μάλιστα από όλα τα κόμματα, με το επιχείρημα ότι δεν αντέχει η οικονομία την ώρα που ψηφίζουν αβέρτα προνόμια και απαλλαγές για το κεφάλαιο. Το ΚΚΕ επαναφέρει τις προτάσεις του για λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των λαϊκών δανειοληπτών από την υποχρέωση στην κατεύθυνση μετάθεσης του βάρους της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους, προβλέποντας τη δραστική μείωση των χρεών προς τις τράπεζες, όπως προβλέπει και η σχετική πρόταση νόμου για διαγραφή τόκων και ουσιαστικό χούρεμα των χρεών των λαϊκών οικοκυριών. Επιμένει στην ανάγκη άμεσης απαγόρευσης πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ προς αυξημένης κατά 50.000 για κάθε παιδί και δευτερεύουσας κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ ως απάντηση στα σχέδια του τραπεζικού κεφαλαίου για να αξιοποιήσει τους πληστηριασμούς ως μοχλό πίεσης προς τα λαϊκά στρώματα.
Το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Καλεί λοιπόν τους εργαζόμενους να αποτρέψουν τους 100.000 πληστηριασμούς που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό ο αγώνας πρέπει να κλιμακωθεί και οι δυνάμεις του ΚΚΕ είναι μπροστά στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης για τη διασφάλιση λαϊκής στέγης και σύγχρονων προδιαγραφών σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των πόλεων, τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών. Φωτίζουν αγωνιστικά, μαχητικά, ότι υπάρχει άλλος δρόμος που μπορεί να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην κατοικία. Είναι ο δρόμος της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, γιατί υποθέτω δεν πρόκειται να έχουμε δευτερολογία, σε σχέση με μια βουλευτική τροπολογία που κατατέθηκε με γενικό αριθμό 122 και ειδικό 32, εμείς θα συμφωνήσουμε. Άλλωστε, το κόμμα μας στις 26 του προηγούμενου μήνα έθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό με την κυρία Λιάνα Κανέλη για αυτό το ζήτημα που αφορά 1.200 περίπου εκπαιδευτικούς που απορρίφθηκαν από τους πίνακες ειδικής αγωγής λόγω μη καταβολής του παραβόλου. Δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και οφείλει η κυβέρνηση εδώ και τώρα να ανακαλέσει αυτή την απόφαση και να μην αποκλειστούν οι υποψήφοι από την προκήρυξη και να προσμετρηθούν όλα τα υπαρκτά προσόντα από τους υποψηφίους. Ευχαριστώ.